Ο συνάδελφος λέει, όντως τις τελευταίες μέρες ζήσαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δοκιμάσαμε την αντοχή του συστήματος. Βέβαια, αγαπητέ αντιδήμαρχε, γίνανε επικίνδυνα, μάλλον γιατί είχαμε σοβαρότατες παραλήψεις όλο το προηγούμενο καιρό. Εγώ οφείλω επίσης από την μεριά μου να στηρίξω όλους αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εσείς κύριε Τούρο, προσπαθήσατε και καταφέρατε σε μεγάλο βαθμό να γλιτώσετε τα χειρότερα. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Μιχαηλίδης, Θεού θέλοντος. Γιατί αν δεν ήθελε ο Θεός, μάλλον δεν θα τα γλιτώναμε τα χειρότερα. Όπως και να έχει, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο χρόνο σχεδόν, φώναζε για την κατάσταση στο Μέλεκα. Κατατεθήκανε και πρώην ερησίας ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν απαντηθήκαν. Δεν ξέρω αν το αντιπλημμυρικό έργο που εκτελείται στην περιοχή του Πέλεκα ξεκινάει και σταματάει στην εκβάθμιση του ποταμού. Ή αν προβλέπετε και κάτι άλλο. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να τη δούμε αυτή τη μελέτη. Όπως επίσης καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο επίσημα για το ποιος εκτελεί αυτό το έργο, βάσει ποιας σύμβασης, με ποιον προϋπολογισμό, με ποιες ποινικές ρήτρες αν κάτι δεν γίνει καλά. Καλό θα ήταν να ενημερωθούμε και εμείς και οι συνδημότες μας. Όπως είπα και νωρίτερα, πολλοί κόσμος φώναζε για το αυτονόητο. Για το τι θα γίνει δηλαδή, εάν όντως έχουμε κάποια στιγμή αυτά τα καιρικά φαινόμενα που είχαν. Και το κάνανε, μεταξύ των οποίων και εγώ, πολύ καιρό πριν. Αλλά μάλλον δεν έδινε σημασία κανένας, γιατί το βλέμμα ήταν στραμμένο στο αμοχάλικο που έπρεπε να στρωθεί στο περιφερειακό. Στο αμοχάλικο που έφευγε σοριδών με τα φορτηγά που μπαίνανε μέσα στην Κίτρη και βγαίνανε, με όλα εκείνα τα μηχανήματα που ασελγούσαν μέσα στο ποτάμι, στο σώμα του ποταμού. Και ξέρετε πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι όλοι, ότι δεν νοείται αντιπλημμυρικό έργο όταν σκάβω μέσα στην Κίτρη του ποταμού σε ένα σημείο 8 μέτρα βάθος και υπάρχουν φωτογραφίες, το ξέρετε. Και όταν το παρατώ αυτό και πηγαίνω πιο κάτω και σκάβω άλλα 5, όταν εν γνώση μου σκάβω στο όριο του προστατευτικού πλέγματος του ζαρζανετιού που βρίσκεται και προστατεύει τα πρανή. Και θα ξαναρωτήσω εδώ, αλήθεια το αντιπλημμυρικό έργο μιλά μόνο για την εκβάθμιση του ποταμού, δεν λέει τίποτα άλλο. Αλήθεια αυτό το έργο το επιβλέπουν αυτοί που το επιβλέπουν. Ο Δήμος Κατερίνης περνά από δίπλα και σφυρίζει αδιάφορα. Βλέπει και δεν μιλάει. Κατηγορήθηκα δημόσια από τον Δήμαρχο ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο για τον ίδιο. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Λυπάμαι. Ο Δήμαρχος ξέρει απόλυτα τι γίνεται. Και ξέρει απόλυτα τι γίνεται, γιατί συνέταξε τη μελέτη για την οριοθέτηση της Κίτης του Πέλεκα και την αντιπλημμυρική του προστασία. Την ανέθεσε και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Την παρέλαβε. Άρα ξέρει. Άρα αυτό που γινόταν μέσα στο ποτάμι, με μηχανήματα να σκάβουν 8 μέτρα βάθος, με μηχανήματα να απαξιώνουν, να αποσαρτρώνουν τα πρανή, το ξέρει. Δεν μπορεί να πει ότι το ξέρει. Επειδή κυρία Πρόεδρε,
Ήδη μιλάτε 4 λεπτά. Λοιπόν, θα σας κάνω τη χάρη, δεν θέλω να μαλώσουμε γι' αυτό. Θα κλείσω εδώ, ναι, θα σεβαστώ λοιπόν τον κανονισμό. Θα κλείσω εδώ, αλλά κάποιες αλήθειες θα πρέπει να υποθούν και κάποιες απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν και από τους υπεύθυνους της Περιφέρειας και από τους υπεύθυνους του Υπουργείου, γιατί είδαμε και μια υπουργική απόφαση να πηγαίνω έρχεται, αλλά δεν είδαμε άλλα πράγματα. Την απόφαση την είδαμε για την δωρεάν παραχώρηση του υλικού, αλλά δύο υπουργοί υπογράψαν 450 χιλιόμετρα μακριά βάσει κάποιων χαρτιών. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς ζούμε τον τόπο μας, εμείς ξέρουμε τον πόνο μας, εμείς ξέρουμε τι θα κατεβάσει το ποτάμι να μαυρέξει. Και όταν το φωνάζαμε δεν άκουγε κανένας. Εγώ θα κλείσω πάλι δίνοντας συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δεν κοιμήθηκαν δύο βράδια. Γιατί βλέπανε το ποτάμι να πλησιάζει τα σπίτια. Ευτυχώς σταμάτησε στο 1,5 μέτρο.